Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Νικόδημος. Απελπισία από τον εαυτό σου, ελπίδα στο Θεό. Αυτά πάντα πρέπει να είναι μαζί. Αν δεις μόνο απελπισία, είναι λάθος, έτσι. Μετά θα τα παρατήσεις όλα. Πάντα απελπιζόμαστε ως προς τον εαυτό μας, έτσι, και λυπούμαστε για την κατάδια μας και για τις αμαρτίες μας και παίρνουμε το μάθημα ότι χωρίς το Θεό δεν μπορούμε τίποτε, αλλά και δεν σταματάμε να ελπίζουμε στη βοήθεια του Θεού, στη Θεία Πρόνοια, στη Θεία Χάρη. Και έχουμε αυτό το ρητό πάλι του Αγίου Αποστόλου που λέει «Πάντα ισχύω, εν το δυναμούτι με Χριστό». Βάλτε μαζί τα δύο ρητά. «Χωρίς εμού δίναστε πίνου δεν» και «Πάντα ισχύω, εν το δυναμούτι με Χριστό». Είσαι χωρίς τον Χριστό, δεν μπορείς τίποτε. Είσαι με τον Χριστό, μπορείς τα πάντα. Έτσι, κάθε στιγμή, λέει ο Άγιος Νικόδημος, πριν κάνεις κάτι, να προηγείται η σκέψη της αδυναμίας σου. Και να λες, Θεέ μου, τι να κάνω, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Εσύ είσαι ο παντοδύναμος, εσύ βοήθησέ με. Επομένως, ξεκινάς με τη σκέψη αυτή ότι εγώ είμαι αμαρτωλός, είμαι άθλιος, είμαι άξιο την κόλαση, δεν μπορώ τίποτε καλό. Και το έχω δει πολλές φορές στην πράξη αυτό, ότι όσες φορές πήγα μόνος μου να κάνω κάτι, απέτυχα, οπότε απελπίζομαι από τον εαυτό μου, αλλά συνάμα ελπίζω σε σένα. Και λέω με τη χάρη σου, με τη βοήθειά σου, μπορώ τα πάντα. Καταφεύγω σε σένα, εσύ ελεησέ με, εσύ βοήθησέ με, εσύ ενήργησε μέσα από μένα για να γίνει αυτό που σκέφτηκα. Έτσι. Οπότε πάντα ελπίδα στον Θεό και απελπισία από τον εαυτό μας. Για να έχουμε τη σωστή μετάνοια. Να μην πάμε στην απελπισία και στη δαιμονική λύπη και στην κατάθλιψη. Λύπη για τις αμαρτίες μας βεβαίως, αλλά όχι υπερβολική λύπη που να φτάνει στην απελπισία. Πάντα αυτή η λύπη θα έχει μέσα ελπίδα. Αυτό είναι το διακριτικό. Αν δεις λύπη που δεν έχει ελπίδα και σου λέει τώρα τα έκανες αυτά τα πράγματα, τελείωσες, δεν υπάρχει για σένα διόρθωσης, παράτα τα όλα, ζήσε τη ζωή σου όπως ο πολύς ο κόσμος, μη θέλεις να κάνεις υπερβολές και εξαιρέσεις και να ξεχωρίσεις από τους άλλους, αυτό είναι δαιμονικό. Αυτά όλα είναι δαιμονικά. Γι' αυτό χρειάζεται κανείς να έχει πάντα και πνευματικό οδηγό. Γιατί εύκολο ο διάβολος μας μπερδεύει και μας ρίχνει, θέλει να μας ρίξει την απελπισία. Αυτή είναι η μεγάλη του, ας πούμε, επιτυχία, αν το καταφέρει. Γιατί η απελπισία ίσως είναι απαραίτηση. Μετά παρετήσει από όλα, σταματάς τον πνευματικό αγώνα. Και αυτό θέλει ο διάβολος. Θέλει να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε. Το έχουμε πει πολλές φορές. Μοιάζουμε με έναν άνθρωπο που είναι μέσα σε ένα ποτάμι και περπατάει κόντρα στην κήτη, στην ροή του ποταμού. Αυτός είναι ο άνθρωπος που αγωνίζεται πνευματικά. Και όσο δεν σταματάει να περπατάει, προχωράει. Έστω με δυσκολία προχωράει όμως, ανεβαίνει σιγά σιγά. Ή έστω μένει εκεί που είναι. Ή και αν τον παίρνει λίγο το ρεύμα προς τα πίσω, πάλι περπατάει, ξαναγυρνάει, το παλεύει. Δεν πάει στον πάτο έτσι να καταλήξει στη θάλασσα να πνιγεί. Ένας όμως που θα παραιτηθεί και θα σταματήσει να περπατάει, να αγωνίζεται, οπωσδήποτε η ροή του ποταμού θα τον αρπάξει και τον πάει κατευθείαν στον πνιγμό. Έτσι, αυτό θέλει ο διάβολος. Να σταματήσουμε τον αγώνα. Αλλά δεν θα του κάνουμε το χατήρι.